Λοιπόν, εδώ είμαστε Κρήτη σήμερα, μέρος τέταρτο. Τώρα, τον επόμενο καλεσμένο Μέρη, τον περιμένουμε καιρό. Επιτέλους συντονιστήκαμε, ήρθε, έχουμε πολύ μεγάλη χαρά που τον έχουμε κοντά μας. Βεβαίως. Ένα θα σου πω, είναι ο άνθρωπος που κέρδισε το ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογική μάχη στο Ρέθυμνο. Μόνος του. Μόνος, θα σου πω εγώ, ως Πασόκ βεβαίως. Ναι. Και πέρασε σε σταυρούς και τον ίδιο, τον τότε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Μανώλη Χνάρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Βουλευτής Ρεθύμνου και βεβαίως και υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα αγροτικής ανάπτυξης του ΠΑΣΟ Κινήματος Αλλαγής. Τώρα, αν ήμασταν άλλη εκπομπή, ξέρετε πώς θα ξεκινούσαμε. Πώς νιώθετε που κερδίσατε? Αυτό πέρασε τώρα. Πέρασε τώρα, ε. Πάμε στα επόμενα. Τα επόμενα. Έχετε δύσκολο χαρτοφυλάκιο. Βεβαίως πάρα πολύ κοντά σε εσάς. Γιατί προηγουμένως είπατε, εγώ κτηνοτρόφος είμαι, σωστά? Ακριβώς. Αλλά ακριβώς. Είναι δύσκολο και αυτή την περίοδο που βλέπω ότι η αναστάτωση υπάρχει στον χώρο τον αγροτικό. Σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο εδώ. Ο αγροτικός τομέας και στην Κρήτη και στη χώρα είναι αυτό που λέμε ότι είναι ο σταθερός πυλώνας της οικονομίας. Έχει αποδειχτεί μέσα από διαδοχικές κρίσεις και ήταν και την οικονομική κρίση, και την υγειονομική κρίση και την κρίση ενέργειας τα τελευταία χρόνια, είναι ο μόνος πυλώνας ο οποίος στάθηκε και επεκτάθηκε. Ανεξάρτητα όμως τώρα ότι το τελευταίο διάστημα και το αναδείξαν αυτό και οι κινητοποιήσεις των αγροτών ότι έχει φτάσει σε ένα οριακό σημείο λόγω συσσωρευμένων προβλημάτων που έχουν να κάνουν και με την κακή διαχείριση της ΚΑΠ αλλά και με την αύξηση του κόστου παραγωγής, και έχει ήρθει σε ένα σημείο το οποίο το ζητούμενο είναι το αυτονόητο. Και το αυτονόητο για τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, είναι να μπορεί να παράζει. Mm. Έτσι έχουμε φτάσει τώρα. Και αυτό αναδείξαν οι κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος. Άρα ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, αυτό κύριε ακριβώς, Χνάρη, για τον αυτό ακριβώς. Και εδώ τώρα στην Κρήτη, με το ελαιόλαδο, με την παραγωγή, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, το ελαιόλαδο, καταρχήν να πούμε ότι είναι το σημαντικότερο τοπικό προϊόν και ένα από τα σημαντικότερα της χώρας μας, ανεξάρτητα το πώς το αντιμετωπίζουν κάποιοι και μέσα από τη κοινή αγροτική πολιτική το πώς αντιμετωπίζεται, αλλά είναι η βάση της κριτικής διατροφής, η βάση της μεσογειακής διατροφής, και όμως δεν έχει τη σωστή αντιμετώπιση που θα έπρεπε να έχει από την πολιτεία, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη συγκυρία. Τώρα, εμείς και σαν Κρήτη είχαμε μια κακή χρονιά πέρυσι. Το ελαιόλαδο έχει αδικηθεί και μέσα από τη κοινή αγροτική πολιτική, γιατί έχει μπει στην κατηγορία των δεδρόδων καλλιεργιών, δηλαδή έχει την ίδια αξία σε δικαιώματα που έχει το μήλο, το πορτοκάλι, το αχλάδι, το ροδάκινο, που χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τα συγκεκριμένα προϊόντα, δεν έχουν την ίδια διατροφική αξία. Mm. Άρα είναι ένα θέμα η διαχείριση που έχει γίνει, η αντιμετώπιση που έχει γίνει με το ελαιόλαδο, και γι' αυτό έχουμε δει και μεγάλες περικοπές στις ενισχύσεις, ειδικά στην Κρήτη. Είναι βέβαια φοβερό, κύριε Χνάρη, πώς Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης επέτρεψαν να συμβεί αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, εμείς, εγώ επειδή έχω διατελέσει σαν αντιπεριφερειάρχης από το γενικό τομέα της Κρήτης, ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί φέτο το 2023 ήταν η πρώτη χρονιά στην οποία ξεκίνησε η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ. Uh-huh. Είδαμε τα προβλήματα που υπάρχουν στις πληρωμές των ενισχύσεων. Ήδη από χρήματα η χώρα μας παίρνει τουλάχιστον 1.700.000.000 το χρόνο ενισχύσεις, ενιαία ενίσχυση, και έχουν καταβληθεί αυτή τη στιγμή μόνο 950 εκατομμύρια. Δηλαδή 750 εκατομμύρια τα οποία έπρεπε να έχουν καταβληθεί μέχρι 31/12/23 έχουν μείνει αδιάθετα. Mm-hmm. Αυτά είναι τα χρήματα που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι θα πάρουν ζεστό χρήμα οι αγρότες μας τον Απρίλιο. Είναι τα χρήματα που έπρεπε να έχουν δοθεί από τον Δεκέμβριο. Αυτά τα χρήματα αναλογούν στα περιβόητα οικολογικά σχήματα 425 εκατομμύρια. Είναι 245 εκατομμύρια που είναι συνδεδεμένες ενισχύσεις. Δηλαδή η χώρα μας, η κυβέρνηση που διαχειρίζει την ΚΑΠ, επέλεξε 17 προϊόντα τα οποία να τα συνδέσει με την παραγωγή. Δηλαδή είναι κάποια προϊόντα, όπως είναι στην Κρήτη, αφορά μόνο το γάλα, τα οποία αναλόγως από ό,τι παράγεις παίρνεις μια επιπλέον ενίσχυση εκτός της τερματικής ενισχύσης που παίρνεις. Mm-hmm. Και έχουν μείνει 90 εκατομμύρια αδιάθετα από τη βασική ενίσχυση. Δηλαδή δεν κατάφερε. Είναι αυτό τώρα το οξύμορο, είναι ότι έχουμε χρήματα και δεν είχαμε την ικανότητα να τα κατανείμουμε. Έτσι τώρα είναι ότι λόγω της ψήφισης από την κυβέρνηση ότι πρέπει να γίνει η εσωτερική σύγκληση
των δικαιωμάτων. Στη χώρα μας υπάρχουν τρεις κατηγορίες δικαιωμάτων. Uh-huh. Είναι τα βοσκοτόπια, uh-huh. είναι οι δεντρώσεις καλλιέργειες, στις οποίες έχουν βάλει την ελιά, το οποίο εμείς διαφωνούμε, έπρεπε να είναι μια ξεχωριστή κατηγορία, όπως είναι το βαβάκι, και είναι και οι μονοητές καλλιέργειες. Uh-huh. Αυτές τα τρία δικαιώματα, οι τρεις κατηγορίες, μέχρι το 2027 θα συγκλίνουν. Δηλαδή, ο βοσκότοπος στην Κρήτη θα είναι όπως είναι στην Ήπειρο. Η δεντρώσεις καλλιέργεια όπως είναι στην Κρήτη θα είναι όπως είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Εμείς, καλώς ή κακώς, είχαμε υψηλά δικαιώματα. Άρα, εμείς θα κατεβαίνουμε και οι άλλοι θα ανεβαίνουν. Γι' αυτό βλέπετε ότι στην Κρήτη έχουν χαθεί πολλά χρήματα το τελευταίο διάστημα. Βέβαια. Κύριε Χάρη, υπάρχει περιθώριο να γίνει κάτι από πλευράς Κρήτης των φορέων, να κάνετε κάτι να ανατραπεί αυτό? Δηλαδή, περιθώριο υπάρχει, πρακτικά μιλάμε τώρα, έτσι? Εγώ θα πω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίδει το δικαίωμα, γιατί εδώ τώρα τα έχουμε μπερδέψει, δεν μας φταίει. Το ένα κομμάτι είναι η ΚΑΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, και το άλλο το στρατηγικό σχέδιο κάθες χώρας. Mm. Το στρατηγικό σχέδιο κάθες χώρας έχει το δικαίωμα κάθε χώρα να κάνει τροποποίηση. Και αυτό είναι τώρα που λέει ο κύριος Αυγεννάκης, θα προσπαθήσω να αλλάξω, mm-hmm. γιατί του δίνει το δικαίωμα να κάνει τροποποίηση. Το στρατηγικό σχέδιο κάθε χώρας αποφασίζει η ίδια η χώρα. Και αυτό τον τρόπο τώρα που την εσωτερική σύγκληση 100% την αποφάσισε η κυβέρνηση αυτή. Όχι ο υπουργός που είναι τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, mm-hmm. ο προηγούμενος, ο κύριος Γιοργαντάς. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει το δικαίωμα να κάνει από 85% σύγκληση μέχρι 100%. Η κυβέρνησή μας αποφάσισε να κάνει 100%. Αυτό όμως πλήγει τις περιοχές όπως είναι η Κρήτη, ειδικά, ναι, ξαναλέω, το Ελαιόλαδο. Εμείς, σαν πρόεδρος σαν Πασόκ, έχουμε πει ότι έπρεπε να γίνει σταδιακά η σύγκληση, 85%, και την επόμενη φορά, στην επόμενη κάπου, να γίνει μια. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να χάσει το 30% των δικαιωμάτων του σε διάρκεια 3-4 χρόνων. Και επειδή μείνανε και κάποια χρήματα τα οποία βλέπουμε ότι ακόμα και αυτή την εσωτερική σύγκληση δεν καταφέρανε να την εφαρμόσουν σωστά. Γι' αυτό έχουν μείνει χρήματα αδιάθετα, δηλαδή τουλάχιστον 90 εκατομμύρια τη βασική ενίσχυση. Είναι χρήματα τα οποία τα έχουμε και δεν είχαν την ικανότητα να τα μοιράσουν. Αυτό είναι, θεωρώ ότι ειδικά για το ελαιόλαδο, ειδικά για το ελαιόλαδο, πρέπει να υπάρξει μια άλλη αντιμετώπιση, γιατί είναι που είναι και μικρές οι καλλιέργειες, οι εκμεταλλεύσεις είναι πολύ μικρές. Αν χάσει και την ενιαία και την ενίσχυση ο αγρότης, εν τω μεταξύ δεν μπαίνει και στην αναδιανεπιτυχή, γιατί είναι κάτω από 10 στρέμματα. Ναι, εδώ δεν είναι και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν 10 στρέμματα ελιάς. Όχι, βέβαια, αφού είναι μικρή η κλήρη. Ναι, η κλήρη είναι μικρή. Άρα το λάδι έχει χάσει από πολλές μεριές. Εμείς είχαμε και σαν περιφέρεια, είχαμε προτείνει τότε στον Υπουργό, και ένας λόγος που κατηγορούμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ξαναλέω, είναι ότι όλο αυτό το στρατηγικό σχέδιο το έκανε χωρίς διαβούλευση. Με κανένα. Δεν διαβουλεύτηκε με κανένα. Με πρόσχημα τον κορονοϊό, ναι, το 2021 και το 2022. Άρα ο προηγούμενος, ο τότε, ο κύριος Γεωργαντάς, δηλαδή δεν έκανε καμία διαβούλευση. Δεν έκανε καμία διαβούλευση. Ναι. Εγώ δεν είμαι αντιπεριφερειάρχης. Ναι. Καμία διαβούλευση. Ναι. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Την ΓΑΠ, όπως έχει στηθεί τώρα, την αποφάσισε ο προηγούμενος υπουργός, ο κύριος Γεωργαντάς, mm-hmm. υπογράφηκε 22 Νοεμβρίου του 2022. Μάλιστα. Ο συγκεκριμένος υπουργός θα κριθεί από την πληρωμή που θα γίνει το επόμενο διάστημα, που έχω τις αφιβολίες μου αν θα τα καταφέρουν να πληρώσουν αυτά τα 750 εκατομμύρια που έχουν μείνει αδιάθετα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Όμως το λάδι και η Κρήτη, ότι είναι ο αδικημένος σε αυτό το στρατηγικό σχέδιο, γι' αυτό είναι πλέον ξεκάθαρο και φαίνεται, το είδαν και οι παραγωγοί στους λογαριασμούς τους στο προηγούμενο διάστημα. Την ίδια ώρα, βεβαίως, υπάρχει και αυτό που λέμε πια κλιματική κρίση. Που μας το λένε όλοι, μέχρι πρόσφατα είχαμε κλιματική κρίση, τώρα την έχουμε εδώ, είναι παρούσα. Πώς πρέπει να αλλάξει η κατάσταση? Μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε μόνο το ελαιόλαδο, μόνο το ελαιόλαδο, και με αυτό να πορευόμαστε? Κοιτάξτε, το ένα θέμα της αντιμετώπισης της κλιματικής, έχουμε πάει από την κλιματική αλλαγή στην κλιματική κρίση, δηλαδή τώρα εμείς τα φαινόμενα τα βλέπουμε μπροστά μας. Ναι, δηλαδή, είναι εδώ, τελειώσαμε. Και στο λάδι πάλι το φαινόμενο της ακαρπίας. Yeah. Αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι, πρέπει να προβλέψει νέες ζημιές, οι οποίες, όπως είναι η ακαρπία, ο περενός, προς οι οποίες δεν προβλέπονται στον ΕΛΓΑ, mm-hmm. στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, που είναι ένα απαρσιωμένος. Έχει δεσμευτεί ο υπουργός. Αυτό δεν αλλάξει όμως τώρα. Αυτό έχει δεσμευτεί ο υπουργός, γιατί το έχουμε κουβεντιάσει στη Βουλή, και έχει πει ότι θα υπάρχουν μια τροποποίηση να προβλέπει κάποιες, να υπάρχουν δηλαδή αυτές οι ζημιές, οι οποίες
προέρχονται από την κλιματική κρίση να συμπεριλαμβάνονται στον κανονισμό του εργάλου, γιατί είναι απαρσιωμένος. Δηλαδή στην ουσία δεν στηρίζει τον αγρότη έτσι όπως είναι τώρα ο ΕΛΓΑ. Άρα πρέπει να υπάρξει προς αυτή την κατεύθυνση μια πρόβλεψη, να αποζημιώνονται καταστροφές οι οποίες βλέπουμε ότι ενώ συμβαίναν παλιότερα κάθε 15 χρόνια, τώρα θα συμβαίνουν κάθε χρόνο. Και το είδαμε φέτος με τα καρπία στην Ελιά. Και τις συνέπειες τώρα της κλιματικής κρίσης, όπως είπατε, τις βλέπει και ο κοινοτροφικός κόσμος εδώ στο νησί. Σας τα ξέρετε πολύ καλά, κύριε Χνάρη. Κοιτάξτε, τι έχει να περιμένει τώρα ο κοινοτροφικός κόσμος. Όλα αυτά, ξαναλέω, πρέπει να ξαναμπεί μια καινούργια συζήτηση. Ποιες ζημιές, είτε στον φυτική παραγωγή είτε στη ζωική παραγωγή, πρέπει να μπουν στον κανονισμό του ΕΛΓΑ να προστατευτεί ο αγροτικός κόσμος της χώρας. Γιατί χωρίς προστασία του αγροτικού κόσμου δεν θα έχουμε προϊόντα. Και όλο αυτό, η φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πράσινη μετάβαση που έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα, γιατί με τα ίδια χρήματα της ΚΑΠ θέλανε κάποιοι Ευρωπαίοι να κάνουν μια πράσινη μετάβαση, δηλαδή να κάνουν πιο φιλοπεριβαλλοντικά την παραγωγή των προϊόντων, αλλά εις βάρος. Το κόστος αυτό το μεταφέραν στον ίδιο τον αγρότη και εις βάρος της επιστημικής επάρκειας. Δηλαδή, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι απαγορεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα συγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοφαρμάκων, οι οποίες καταπολεμούν τις ζημιές, και μετά δέχεται προϊόντα από τρίτες χώρες με τα ίδιες δραστικές ουσίες. Εδώ υπάρχει ένα οξύμορο. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Σωστό. Άρα είναι θέματα που. Γι' αυτό είδατε οι Ευρωπαϊκοί, οι αγρότες, το κάθε κράτος ξεσηκώθηκε για άλλο λόγο. Δηλαδή στη Γερμανία που ξεσηκωθήκανε γιατί η κυβέρνηση έκοψε την επιδότηση από το πετρέλαιο. Ενώ στη χώρα μας, ενώ έχουμε το μεγαλύτερο ειδικό φόρο κατανάλωση πετρελαίου, απλά μετά από μεγάλη πίεση. Μετά από μεγάλη πίεση, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα γυρίσουν πίσω την επιστροφή του ειδικού φόρου και να δοθεί και αύριο ένα ποσό. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους κατεπάγγελμα αγρότες. Όχι επιστροφή. Επιστροφή είναι, τα έχω δώσει και θα μου τα δώσει πίσω μετά από ένα χρόνο. Φωστά. Αυτό δεν είναι σωστή πολιτική. Και το θέμα της ενέργειας και των καυσίμων είναι αυτό που αυξάνει το κόστος παραγωγής. Και να μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη μαζί με τα νησιά έχουν το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής στη χώρα μας. Και εδώ έρχεται το μεταφορικό. Ανεξάρτητα αν οι εκπροσώποι των αγροτών μας το προηγούμενο διάστημα είχαν δείξει μια μεγάλη μερίδα, μια υποτακτική στάση απέναντι στην κυβέρνηση και δεν διεκδικήσανε αυτά που έπρεπε να διεκδικήσουν. Και εδώ έχει το μεταφορικό ισοδύναμο. Το μεταφορικό ισοδύναμο τι είναι? Είναι επειδή η Κρήτη είναι νησιώτικη περιοχή, ένα μέρος του κόστου του πετρελαίου θα πάει, πρέπει να γυρίσει πίσω στον παραγωγό. Εμείς το 2022 σε μια συνάντηση που είχαμε στο επιμελητήριο στο Ρέθυμνο, ήταν υπουργός τότε ο κ. Γιοργαντάς, είχαμε πει το μεταφορικό ισοδύναμο, επειδή βλέπουμε τώρα έχουν γίνει διάφορα περίεργα, δεν έγινε με σωστό τρόπο. Η κυβέρνηση λέει ότι εμείς είμαστε ένα κράτος ψηφιακό και μπορούμε να τα διαχειριστούμε όλα ψηφιακά. Εμείς τότε ζητάμε το εξής. Δείτε, ο κάθε αγρότης εκτινοτρόφος έχει τιμολόγια. Εγώ τις ζωοτροφές μου έχω τιμολόγια. Τα βλέπει η εφορία. Ναι. Άρα βλέπει εγώ τι έχω καταναλώσει. Αυτά η ΑΔΕ τα βλέπει κατευθείαν. Όλα τα βλέπει. Ναι. Άρα δεν χρειάζεται να κάνω εγώ αίτηση. Θα μπορούσε εμένα να μου γυρίσει τα χρήματα πίσω, χωρίς να ανοίξει αυτές τις διαδικασίες, να ανοίξει πόρτες και παράθυρα, να μπαίνει όποιος να είναι μέσα. Και τώρα να μην μπορούν να πληρώσουν τους πραγματικούς. Μα μήπως αυτό είναι το ζητούμενο τελικά, να ανοίγουν οι πόρτες και τα παράθυρα. Αυτό ακριβώς. Να ρίζεται καλά το σύστημα. Κόψανε τα χρήματα από τους πραγματικούς παραγωγούς, από 23 εκατομμύρια τα κατεβάσανε στα 8. Προχθές ήρθαν 5 υπουργοί και είπαν ότι από τα 8 τα δώσουν 10. Και τώρα κάνουν ελέγχους. Ενώ θα μπορούσαν απλά να δούνε μέσα από τα τιμολόγια που έχει ο κάθε παραγωγός τι χρήματα θα του γυρίσει πίσω. Αυτή είναι μια απλή διαδικασία. Είχε δεσμευτεί ο υπουργός τότε ότι θα το κάνει, ήταν μια πρόταση της περιφέρειας τότε. Το 2022 έγινε στο Ρέθυμνο. Αυτό περιμέναμε να κάνει. Αυτό εννοούμε εμείς μεταφορικό ισοδύναμο. Όχι αυτά που κάνουν τώρα, τα έχουν ανοίξει όλα και μπαίνει ο καθένας μέσα. Και τώρα που είδαν το πρόβλημα, έχει μπλοκάρει όλη η διαδικασία και δεν παίρνουν τα χρήματα σε αυτοί που τα δικαιούνται. Yeah. Λοιπόν, μας έχουν μείνει 2-3 λεπτά. Όχι, μας έχει μείνει 1,5 λεπτάκι. 1,5 λεπτό μόνο. Μια ερώτηση έμεινε. Λοιπόν, να σας ρωτήσουμε και για τις ευρωεκλογές που έρχονται. Τι προσδοκάτε στο ΠΑΣΟΚ? Ποιοι είναι οι στόχοι, κύριε Χνάρη? Κοιτάξτε, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι θα είναι δεύτερο κόμμα στις εκλογές. Δηλαδή αυτό φαίνεται στην κοινωνία.
Εμείς... Οι δημοσκοπήσεις τελευταίες πάντως αρχίζουν και λένε διαφορετικά πράγματα. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις πραγματικές γίνονται στην κοινωνία και τη μέρα των εκλογών. Ε. Γιατί οι ίδιες εταιρείες αυτές δίδανε του ΣΥΡΙΖΑ 30% στις εκλογές και πήρε 17% και 18%. Αυτό η εικόνα που έχουμε εμείς, γιατί έχω πάει σε πολλά μέρη της χώρας, είναι το ΠΑΣΟΚ το ακούνε πλέον. Και αυτό που φάνηκε τις προηγούμενες μέρες στη Βουλή με την πρόταση, με την πρωτοβουλία που πήρε ο πρόεδρος ο Νίκος ο Ανδρουλάκης για την πρόταση μορφής, επιβραβεύτηκε γιατί και η αντιπολίτευση τη στήριξε και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος, αν του δοθεί δυνατότητα την επόμενη μέρα των εκλογών, θα μπορεί να είναι ο στρατηγικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό ευελπιστούμε και προσδοκούμε και είμαστε σίγουροι ότι και δεύτερο κόμμα θα είναι και με πολύ υψηλότερα ποσοστά από αυτά που νομίζει ο καθένας. Κανά όνομα υποψήφιο από την Κρήτη έχετε για τις ευρωεκλογές? Υπάρχουν, έχουν ανακοινωθεί. Εκτός από αυτά που ξέρουμε, κανένα άλλο όνομα. Υπάρχουν. Νομίζω ότι την Κυριακή στην Κεντρική Επιτροπή θα ανακοινώσει κάποια ονόματα. Να τα μέρη. Ωραία. Εντάξει, γιατί αυτό περιμένουμε κι εμείς. Τέλεια. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και τελικά ήταν λίγος ο χρόνος. Εντάξει. Όντως ήταν λίγος. Αλλά νομίζω τα βασικά τα αναλύσαμε, κύριε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε.